εξήρε τη στάση των πολιτών αλλά και της αντιπολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αυτή η κρίση στους τρεις μήνες που προηγήθηκαν. Χαρακτήρισε καινούρια πρόκληση για την οικονομία, την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις αλλά κυρίως τις ευάλωτες ομάδες το διάστημα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Δήλωσε κατανόηση στις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν για την αντιμετώπιση της, αλλά εξέφρασε και την πίστη της ότι όλοι θα συνεργαστούν ώστε οι επιπτώσεις να αντιμετωπιστούν και κυρίως να ενισχυθούν οι ευάλωτοι για να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε μεγάλους φόβους ότι τα προβλήματα στην οικονομία θα είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχουν υπολογιστεί, γιατί η χώρα βγαίνει και από μια πολύ δύσκολη κρίση. Επίσης, χαρακτήρισε τα μέτρα της κυβέρνησης ανεπαρκή και εξέφρασε επίσης φόβους για τη μονιμοποίηση των μέτρων στις εργασιακές σχέσεις, στη λειτουργία των θεσμών κτλ. Να προλάβουμε να το παρακολουθήσουμε, okay, γιατί το έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Πάμε καλημέρα λοιπόν να παρακολουθήσουμε τα όσα είπαν ο κύριος Τσίπρας με την κυρία Σακελαροπούλη. Πρωτοφανή για τα δικά μας χρόνια πανδημία. Οπότε δεν είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε κάποιες σκέψεις. Νομίζω όμως ότι έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα, καθώς η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη συνθήκη. Φοβάμαι ότι είναι λίγο δυσκολότερη από ότι σε άλλες χώρες του πλανήτη, καθώς ναι μεν ήταν συμμετρική η κρίση. Ωστόσο, φοβάμαι δεν θα είναι συμμετρικές οι επιπτώσεις τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Φοβάμαι ότι οι ανισότητες θα διωγγωθούν και αυτό θα έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις και στη χώρα μας που βγήκε μετά από πολλά χρόνια από μια μεγάλη οικονομική δυσκολία. Και οι επιπτώσεις τώρα θα είναι δύσκολες τόσο στο οικονομικό πεδίο, στις εργασιακές σχέσεις, στις κοινωνικές σχέσεις, στις ατομικές ελευθερίες, στη λειτουργία των θεσμών. Και οφείλουμε να τις εντοπίσουμε και να τις παλέψουμε. Στην οικονομία, κυρία Πρόεδρε, έχω την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε σε κινδύνους, καθώς η ύφεση ήταν βαθιά. Τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, κατά την εκτίμησή μας, είναι και ανεπαρκή και καθυστερημένα. Στις εργασιακές σχέσεις φοβάμαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κίνδυνο μονιμοποίησης κάποιων έκτακτων συνθήκων. Η εκπεριτροπή σε εργασία, η de facto μείωση των μισθών, η καθιέρωση της τηλεεργασίας που διαμορφώνει μια δύσκολη συνθήκη για τους εργαζόμενους, καθώς δεν είναι εύκολο κανείς να μπορεί να ελέγξει το χρόνο εργασίας τους, αν έχουν υπεροργιακή απασχόληση ή όχι. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα πολύ σύνθετο περιβάλλον. Βεβαίως, η χώρα μας έχει μάθει και ο λαός μας να αγωνίζεται. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε σωστά τα πλεονεκτήματα που έχουμε, όπως την παρακαταθήκη αυτή της ρευστότητας από τα προηγούμενα χρόνια, σωστά και έγκαιρα. Όλες αυτές οι προκλήσεις πιστεύω ότι θα έχουμε δυνατότητα να τις κουβεντιάσουμε. Προσβλέπω σε μια ουσιαστική συνεργασία. Ξέρω βεβαίως ότι ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν είναι να παρεμβαίνει στα της εκτελεστικής εξουσίας. Εν τούτης, νομίζω ότι και μόνο η ανάδειξη κέριων προβληματισμών, πάντοτε με στόχευση την εξομάλυνση των προβλημάτων, των ανισοτήτων, είναι κρίσιμο, πολύ κρίσιμο, και προσβλέπουμε σε μια τέτοια παρουσία κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Πράγματι, βρισκόμαστε για πρώτη φορά, γιατί οι συνθήκες που βιώναμε όλοι μας ως τώρα δεν επέτρεπαν την προσωπική επικοινωνία. Περάσαμε σχεδόν τρεις πολύ δύσκολους μήνες, αλλά θέλω να ελπίζω ότι η κατάσταση τώρα δείχνει ότι αρχίζει να εξομαλύνεται. Οι Έλληνες πολίτες έδειξαν ιδιαίτερη σημαντική υπευθυνότητα και αυτό έχει αναγνωριστεί από όλους. Είχαμε και αυτά τα πολύ θετικά μέσα σε αυτή την πρωτοφανή πανδημία αποτελέσματα. Και εσείς όμως από τη μεριά σας, στο μέτρο που σας αναλογεί, συμβάλατε ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Τώρα βρισκόμαστε μπροστά, όπως το είπατε, σε μια καινούργια πρόκληση, σημαντική, γιατί οι οικονομικές ιδίως επιπτώσεις, φυσικά και οι κοινωνικές,
αλλά οι οικονομικές ιδίως επιπτώσεις είναι πολύ σημαντικές για την απασχόληση, τους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες, τον τουρισμό που είναι σημαντικός για τη χώρα μας και βέβαια στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που υπέστησαν αρκετό βάρος. Κατανοώ ότι υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για την αντιμετώπιση αυτής πρωτοφανούς κατάστασης. Άλλωστε, οι διαφορετικές απόψεις είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Θέλω όμως να πιστεύω και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε όλοι με την ίδια υπευθυνότητα έτσι και τάση διάθεση για συνεργασία, γιατί ο στόχος είναι κοινός, που είναι η προκοπή και η ευημερία των Ελλήνων και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Θα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι ώστε πράγματι πέρα από την οικονομία και τον τουρισμό και όλα τα προφανή μεγέθη, οι ευάλωτες ομάδες να ενισχυθούν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες και θυσίες σε αυτή τη φάση και να μπορέσουμε και πάλι να ξεπεράσουμε, όπως το είπατε και εσείς, και αυτή την κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το κοινωνικό σύνολο. Έρχομαι κι εγώ. Λοιπόν, παρακολουθώ.